Εποχές ψυχρού πολέμου θυμίζει η νέα επισκόπηση πυρηνικής θέσης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το έγγραφο προβλέπει την ανάπτυξη της πυρηνικής δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας της ανισορροπίας σε σχέση κυρίως με τη Ρωσία και δευτερευόντως την Κίνα. Η έκθεση αποτυπώνει την αισθητή μεταστροφή της Ουάσιγκτον που πλέον δεν θέτει ως πρώτη προτεραιότητα τη μάχη κατά των τζιχαντιστών. Από το τέλος του ψυχρού πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για τη μείωση του αριθμού και του ρόλου των πυρηνικών όπλων, όμως ο κόσμος είναι διαφορετικός από την τελευταία επισκόπηση πυρηνικής θέσης που συντάχθηκε το 2010. Το δύσκολο και δυναμικό περιβάλλον ασφαλείας απαιτεί σταθερή δράση για την ενίσχυση της αποτροπής. Το σκεπτικό βασίζεται στην ανάπτυξη δύναμης αποτροπής κυρίως της Ρωσίας. Για το λόγο αυτό γίνεται λόγος για τακτικά πυρηνικά όπλα χαμηλής απόδοσης, τα οποία είναι και πιο πιθανό να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με τα μεγάλης απόδοσης. Ως χαμηλής απόδοσης χαρακτηρίζονται τα όπλα με ισχύ μικρότερη των 20 κιλοτόνων, όπως η βόμβα που το 1945 ισοπαίδωσε τη Χειροσίμα.